μας ο Χατζιαλέξη. Πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε διανύσει σχεδόν ένα μήνα γεμάτο. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σου, έχεις κάνει αρκετά φιλικά, το τελευταίο ήταν στη Σαντορίνη. Θέλω να μου πεις, και έχεις και κάποιες πολύ καλές επιστροφές, αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το πρωτάθλημα που έρχεται σε λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαμε ένα μήνα προετοιμασίας χωρίς 4-5 παίκτες βασικούς. Ναι. Επιστρέψαν αυτή τη βδομάδα. Φαίνεται η διαφορά δηλαδή στην ομάδα. Κάναμε κάποια φιλικά, είδαμε τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Γι' αυτό εξάλλου γίνονται τα φιλικά, για να δούμε τις αδυναμίες μας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι στο πρωτάθλημα. Παρόλο που είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, με καλές ομάδες, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε έτσι όπως πρέπει. Είσαι ευχαριστημένος από το φιλικό Σαντορίνη, έβγαλες καλά συμπεράσματα. Ναι, παρόλο που παίζαμε μια καλή ομάδα γάμα εθνικής, που πιστεύω θα κάνει αυτή η καλή πορεία με καλούς παίκτες, τα παιδιά δείξανε δύναμη, δείξανε πάθος. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία μας είχαν λείψει στα 2-3 προηγούμενα παιχνίδια και αυτό είναι το θετικό. Το καλό είναι ότι είδαμε κάποιους μικρούς που νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα. Το κύπελλο θα αργήσει λίγο για σένα, ακόμα κάνα 2 εβδομάδες μέχρι να καθαρίσουν οι υπόλοιπες ομάδες από κάτω. Αυτό σε βοηθάει για να προετοιμαστείς ακόμα καλύτερα. Σίγουρα. Το κύπελλο είναι αγώνες οι οποίοι θα πάρουν αρκετοί παίκτες, είμαστε αρκετοί. Θα ξεχωρίσουμε πρωτάθλημα και κύπελλο και θα μας ενδιαφέρουν και τα δύο πράγματα. Μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και το κύπελλο όσο πιο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή το κύπελλο θα το κυνηγήσεις σαν το πρωτάθλημα, όσο πάει δηλαδή. Σε ευχαριστούμε Χατζιαλέξη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και θα τα πούμε συνέχεια. Έγινε. Έχουμε το Ρόπα Ηρακλή, το στόπερ του Τρίαμου Χαϊδαρίου. Πραγματικά σε βλέπω πολύ καλοφημένο, γιατί η ομάδα έχει δέσει καλά και έχουν γυρίσει και 4-5 παίχτες που δεν ήταν, που σας είχα συναντήσει εγώ στις αρχές στα φιλικά. Και θέλω να μου πεις πώς τη βλέπεις την ομάδα. Είσαι έμπειρος παίχτης, καλός παίχτης και με ήθος μες στο γήπεδο. Θέλω να μου πεις πώς τη βλέπεις με την εμπειρία στην ομάδα, πώς βλέπεις τη διοίκηση και αν καταφέρετε και τους δύο θεσμούς, και πρωτάθλημα και κύπελλο. Είναι λογικό όταν κάποια ομάδα στηρίζεται σε κάποιους παίχτες που έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία να μην δείχνει κάποιες φορές το πραγματικό της πρόσωπο στους αγώνες. Πιστεύω ότι τώρα που επιστρέψανε και τα παιδιά και οι τραυματίες που είχαμε, δένουμε σιγά σιγά και σαν ομάδα και σαν οικογένεια, σαν παρέα πάνω απ' όλα. Και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος την άλλη εβδομάδα για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και βήμα-βήμα κάθε αγώνα να είμαστε αυτοί που πρέπει μέσω γήπεδο και να προσπαθήσουμε πάντα να κερδίσουμε για το δικό μας καλό και να είμαστε και εμείς πάρα πολλά ευχαριστημένοι. Σαν διοίκηση, η διοίκηση είναι πάντα κοντά μας. Αυτό φάνηκε κιόλας και από το φιλικό που είχαμε στη Σαντορίνη. Δηλαδή, στις εποχές μας δύσκολα να γίνουν τέτοια φιλικά. Αυτό δείχνει υγεία στην ομάδα. Πάνω απ' όλα. Και ότι ο πρόεδρος είναι κοντά μας, ακόμα και από τη Σαντορίνη που ο άνθρωπος εντάξει έχει τις δουλειές του, είναι επιχειρηματίας. Ό,τι ζητήσουμε είναι κοντά μας και ο τεχνικός διευθυντής και ο γενικός αρχηγός. Από εκεί και πέρα όλοι μαζί σαν σύνολο θα πάμε για κάτι το καλύτερο φέτος. Πάνω απ' όλα με υγεία, μέσα στο κήπο και εκτός. Σε θεωρώ ένα παίχτη που έχει περάσει από πολλά πράγματα γιατί ηλικιακά πρέπει να συγκρίσει από 34. Αυτό δείχνει ότι έχει μια εμπειρία από μικρό παιδί μέχρι τώρα και έχει περάσει από πολλές ομάδες. Εσύ με το μάτι σου βλέπετε ότι θα έχεις καλή πορεία η ομάδα. Με την εμπειρία τη δικιά σου, όχι σαν προπονητής, σαν παίχτης. Πάνω απ' όλα μια πορεία για να σημειωθεί καλή, να σημειωθεί μάλλον ως καλή, είναι πάνω απ' όλα να υπάρχει υγεία στους ποδοσφαιριστές και υγεία μέσα στην ομάδα γενικά, για να είναι όλοι δεμένοι και να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, ο Φέριανβο σαν ομάδα, στόχος του φέτος είναι το κάτι παραπάνω, να κάνει κάτι το καλύτερο. Ευελπιστώ πως με την ομάδα που έχουμε χτίσει μαζί με τον προπονητή, τον κύριο Χατζιαλέξη, είναι πολύ εφικτό αυτό, θα το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και η τύχη, παίζουν όλα. Εσύ είσαι έτοιμος σαν παίκτης. Πάνω απ' όλα, όπως και οι συμπαίκτες μου, είμαστε
πανέτοιμη να το πω έτσι, για αυτή τη νέα πρόκληση του πρωταθλήματος και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Τις ευχές σου για τους όλους τους ποδοσφαιριστές και τον φιλάθλο κόσμο του Θρίαμβου. Πάνω απ' όλα να έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά υγεία, να σέβεται το εφ' αγωνίζεστε, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε φίλοι και αυτό είναι ένα άθλημα και πρέπει να το χαρούμε και μέσω γήπεδο και έξω το γήπεδο. Από εκεί και πέρα εύχομαι όλοι να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και εμείς να πραγματοποιήσουμε τους δικούς μας λίγο παραπάνω από όλους τους άλλους. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έχουμε κοντά μας τον Σταυρά Γιώργο, πραγματικά είσαι στο τιμόνι μαζί με τον Χατζη Αλέξη, οδηγάτε αυτό το μεγάλο πλοίο, τεχνικός διευθυντής του συλλόγου. Μπράβο. Και είσαστε στους στόχους και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αυτό είναι δεδομένο, μου το δηλώσαν ότι θα κυνηγήσετε αυτούς τους δύο στόχους. Πες μου πώς τη βλέπεις την ομάδα, σε τι κατάσταση είναι και πόσο ευχαριστημένος είσαι. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος, με αρρωγό τον πρόεδρο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές. Οι στόχοι είναι πάρα πολύ υψηλοί, θα τους υιοθετήσουμε από εβδομάδα που θα έρθει και ο πρόεδρος στην Αθήνα. Πιστεύω ότι είμαστε από τα φαβορί στο πρωτάθλημα και δεν το κρύβουμε ότι είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός. Παιχνίδι με παιχνίδι θα το βλέπουμε διαφορετικά και θα δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχουμε ένα αξιόλογο προπονητή, το ρόστερ μας είναι πάρα πολύ υψηλό, το επίπεδό μας είναι υψηλό. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Τις ευχές στο φύλαθρο κόσμο του Θριάμβου και στους παίκτες. Θέλω να στείλω τις ευχές μου σε όλο τον φιλάθλο κόσμο του συλλόγου, στους γονείς, στα παιδιά των ακαδημιών, αλλά και στον απλό φιλάθλο να είναι κοντά μας. Καλή χρονιά να έχουν, τους θέλουμε δίπλα μας και πιστεύω ότι όλοι μαζί στο τέλος θα πανηγυρίσουμε την πολυπόθητη άνοδο. Πολύ ωραία.